Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Κύριε Ψηφίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλεγα περισσότερο ότι ήταν μια εκδήλωση, παρουσίαση και λιγότερο συνέντευξη τύπου τελικά. Έτσι προέκυψε. Και για μας ήταν έκπληξη, γιατί η παρουσίαση περιλάμβανε τα περισσότερα θέματα και για πρώτη φορά εγώ στη συνέντευξη τύπου δεν δεχθήκαμε ερωτήσεις δημοσιογράφων, οι οποίοι τοποθετήθηκαν ότι μας καλύψατε πλήρως. Ναι. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτό, το να μπορέσουμε σε δημοσιογράφους να καλύψουμε τις ερωτήσεις τους, αυτό είναι επιτυχία. Και συνέβη αυτό. Αυτό σημαίνει προφανώς ότι οργανώσατε και ωραία την εκδήλωση και καλύψατε με τους ανθρώπους που ανέβηκαν στο πάνελ και τοποθετήθηκαν. Εσείς, ο κύριος Γρόλιος, ο κύριος Ρούσος εκ μέρους της ΚΑΕ, ο κύριος Αργυριάδης, ο οποίος νομίζω, ας αρχίσουμε από αυτό, νομίζω κύριε Ψηφίδη, ο κύριος Αργυριάδης έκανε ίσως την πιο εύστοχη τοποθέτηση με αυτά που είπε. Το πιάσε σωστά το θέμα. Είναι γνωστός ο κύριος Αργύρης Αργυριάδης για τις εύστοχες όντως τοποθετήσεις και πραγματικά κάτι τέτοιο το περιμέναμε και το ακούσαμε. Και είπε απλά πράγματα, ότι ο Άρης αν έχει μια ελπίδα είναι μια συνεργασία, αυτό δεν εννοείται. Η παρουσία του κυρίου Καρυπίδη, του κυρίου Λάσκαρη και η δική μου κατά κάποιο τρόπο μπορεί να δέσει στο να ξεκινήσουμε την ανάκαμψη που τόσο έχει ανάγκη η ομάδα. Εσείς, ο Άρης γενικότερα. Από την εκδήλωση μείνατε ευχαριστημένος. Ήταν σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα. Το μπάσκετ δεν μπορούσε να είναι, γιατί βρίσκεται στην Αθήνα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αλλά μας έκανε εντύπωση ότι δεν ήταν καθόλου αθλητές από το βόλεϊ. Είστε και πρόεδρος στο ΤΑΠ ούτως ή άλλως. Δεν είδαμε καθόλου αθλητές από το βόλεϊ. Ταξιδεύανε, ήταν και αυτοί στην Αθήνα, ερχόμενοι από Σύρο. Δεν ήταν δυνατό να είναι, αλλιώς θα ήταν όλη η ομάδα θα ήταν κοντά μας. Αλλά ήταν σε ταξίδι και στην επιστροφή. Δηλαδή γύρισαν τα μεσάνυχτα χθες. Ναι. Όλη η ομάδα. Ψηφίδη, μιλήσατε... Αυτό που μου έλειψε να σας πω κάτι, περίμενα λίγο, καλέσαμε κάποια πολιτικά πρόσωπα, η Αριανά, η διάφορα πρόσωπα, τους δημάρχους όλους κλπ. Και είδα μια επιφύλαξη κατά κάποιο τρόπο, δεν είχαμε πάρα πολλούς. Είχαμε κάποιους, όχι αυτούς που περιμέναμε όλους. Έλαμψα δια της απουσίας. Δεν πειράζει. Είναι και η κατάσταση και η οικονομική και η πολιτική σε όλη τη χώρα σε ένα τέτοιο επίπεδο που το δικαιολογεί σε αυτό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος πάντως από την λειτουργία της εκδήλωσης και αυτό το δείχνει το ότι δεν δεχθήκαμε ερωτήσεις. Καλύψαμε δηλαδή όλους τους δημοσιογράφους. Αυτό με ικανοποίησε πάρα πολύ, όπως σας είπα. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος από την παρουσίαση. Πάρα πολύ. Ναι, μιλήσατε κύριε Ψηφίδη, νομίζω το κεντρικό νόημα ήταν ότι κάνατε λόγο για restart, όπως λέμε, επανεκκίνηση. Είναι μια λέξη λίγο παρεξηγημένη στον Άρη. Την έχουμε ξανακούσει στο παρελθόν αρκετές φορές αυτή τη λέξη. Θέλω να... Ναι, και εγώ το αντελήφθη και είπε, ξαναεπαναλήφθηκε πριν 2 χρόνια, πριν, γιατί και 30 φορές και 20 φορές δεν πρέπει να όταν υπάρχουν προβλήματα δεν πρέπει να ξαναεπανεκκινεί ο κεντρικός Άρης για να σωθεί ή να διατηρηθεί. Ναι. Γιατί το παρεξηγείτε το ριστάρτ? Όχι, δεν το παρεξηγώ, απλά αυτή τη φορά πρέπει να γίνει σωστά. Ναι, ο ριστάρτ, λοιπόν. Πρέπει να γίνει σωστά. Να σχολιάσουμε δυο. Ναι, πρέπει να γίνει σωστά. Αν είναι σωστή η έκφραση, γιατί αυτό ήταν το θέμα, να το πούμε απλά, ναι, ο ριστάρτ. Ναι. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, τώρα έγινε κατανοητό. Απλά αυτή τη φορά το restart, κύριε Ψηφίδη, οφείλουμε όλοι να γίνει σωστά. Και εσείς εκ μέρους του Ερασιτέχνη, φυσικά, με τα άτομα που απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο και τα παρουσιάσατε χθες. Ο κύριος Λάσκαρης από την ΚΑΕ και φυσικά ο κύριος Καρυπίδης, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι έφορος, αλλά εν δυνάμει είναι και επενδυτής, φυσικά, εννοείται. Μα το εξήγησα χθες και είπα ότι έφορος εκ των πραγμάτων πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε, έκανε την ομάδα, είναι αυτός ο οποίος πληρώνει τα πάντα και η επιθυμία του είναι να ηγηθεί και τις επόμενες χρονιάς να γίνει επαγγελματικό τμήμα και να γίνει ανώνυμη εταιρεία. Ο κύριος Αργυριάδης είπε, μίλησε για ένα οραματικό στοιχείο που βλέπει στον κύριο Καρυπίδη. Το ίδιο πράγμα βλέπετε κι εσείς? Και βέβαια το ίδιο βλέπω κι εγώ.
Και εκεί πέρα πρέπει να πάει το πράγμα. Και μέχρι τώρα ο κ. Καρπίδης μας έχει κατευχαριστήσει. Ναι. Σε όλα τα πράγματα δεν έχουμε τίποτα να βλέπουμε στραβά. Η ομάδα προπατάει πολύ σωστά. Έχει δημιουργήσει μια διαφορά τέτοια που θα επιτρέψει να ονειρευόμαστε ότι ήδη είμαστε στην επόμενη κατηγορία. Καλύπτει όλο του το πακέτο που έχει αναλάβει ο κ. Καρυπίδης πολύ σοβαρά. Mm-hmm. Άρα, δηλαδή, τι να πούμε για αυτή την πλευρά. Mm-hmm. Εκεί πάμε καλά. Εκεί πάμε. Ο ΑΣ είναι το πρόβλημα. Σωστά. Και τα προβλήματα του ΑΣ είναι τεράστια. Mm-hmm. Είναι βουνό τα προβλήματα. Και εδώ πέρα θέλουμε, όπως και ο κύριος Καρυπίδης που έτσι το περιμένει, αλλά περισσότερο εμείς έχουμε ανάγκη, γιατί όπως εξήγησα και χθες, οι στόχοι αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σε δύο βάσεις. Μία μεγάλη βάση είναι ο λαός του Άρη. Ο λαός του Άρη πρέπει να επιστρέψει. Ο λαός του Άρη πρέπει να στηρίξει αυτή τη στιγμή το σύνολο που λέγεται Άρης. Πρέπει να έρθουν κοντά μας. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν τα μέλη του ΑΣΥΜΑ, έχουν κατέβει στο χαμηλότερο σημείο. Και κάνετε μια προσπάθεια γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Έχετε ξεκινήσει μια προσπάθεια? Ετοιμάζομαι, γιατί πρέπει να το να καταλάβει ο κόσμος, να επιστρέψει. Κάνουμε ένα χώρο υποδοχής, έτσι που αρμόζει στη γωνία Παπαναστασίου, σε αυτή την όμορφη γωνία, για να το βλέπει και ο κόσμος, ότι να το καταλάβει και να έρθει να βοηθήσει. Και να έρθει στο γήπεδο και να έρθει και να γίνει μέλος. Δηλαδή είχαμε περάσει τα 10.000-11.000 ονόματα στην κοινωνία Μελλονάρη, η οποία δεν λειτουργεί πλέον. Και έχει εξαφανιστεί ο κόσμος, ο λαός του Άρη. Στο λαό του Άρη εγώ επενδύω και προσπαθώ να κάνω δουλειά, να τους δώσω να καταλάβουν ότι αυτοί θα στηρίξουν τα πράγματα. Επόμενο κεφάλαιο, το δεύτερο στους στόχους μας, είναι να διατηρήσουμε τα θέματα της περιουσίας του Άρη. Έχουμε, το ξέρετε πολύ καλά, 20 στρέμματα στη Χαριλάου, που είναι το ποδοσφαιρικό μας γήπεδο, και μπορούμε να στηριχθούμε σε αυτό, να εξελιχθούμε και να φέρουμε τον ΑΣΥΜΑ σε μια σωστό σημείο. Δεν είμαστε καλά αυτή τη στιγμή. Ναι. Σωστά. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό ότι χθες μιλήσατε για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, νομίζω την περσινή χρονιά, έτσι δεν είναι, κύριε Ψηφίδη, το 2014 έγινε, για την αλλαγή χρήσης του στο γήπεδο. Ναι, και την, ναι, ναι. 14 Τετάρτου, άμα μπείτε στα ΦΕΚ, θα δείτε ότι επιτρέπεται πλέον σε γήπεδα, ξέρετε, πολύ λίγοι συλλογοί στη χώρα μας διαθέτουν γήπεδα. Δηλαδή είναι ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, η Λάρισα, δικά τους γήπεδα, σαν ΠΑΕ. Ναι, σωστά. Και σε αυτό το θέμα χρειάστηκε να κοπιάσουμε το 2013 για να μπορέσουμε, γιατί μέχρι τώρα είχαν αθλητική ιδιότητα μόνο. Δεν υπήρχε χρήση εμπορική. Ναι. Και αυτό το ΦΕΚ το έχει αλλάξει αυτό. Για ομάδες οι οποίες είναι στην επαγγελματική κατηγορία επιτρέπεται να γίνουν εγκαταστάσεις τέτοιου τύπου, εμπορικές δηλαδή χρήσεις. Και είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, υπήρχε πρόβλημα και έτσι δημιουργήθηκε και η εμπορική Άρης ΑΕ. Ναι, ακριβώς. Η οποία φιλοξενεί τον κατά κάποιο τρόπο στο γήπεδο. Ναι. Μιας και αναφερθήκατε στην Άρης εμπορική, έγινε έξωση τελικά τις προηγούμενες μέρες. Ναι, έγινε έξωση. Και τώρα από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα θα δούμε λίγο να είμαστε με νομικούς και με φοροτεχνικούς, να δούμε πώς είναι δυνατόν να γίνει εκμετάλλευση αυτό το καταστημά, τον κατάλληλο τρόπο από τον ΑΣΥΜΑ. Η περιουσία είναι του ΑΣΥΜΑ. Κάναμε έξωση για να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε για να αρχίσουν να λειτουργούν. Σωστά. Θα δούμε όμως με ποια μέθοδο θα μπορέσουμε να είμαστε σωστοί και επίσης υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Οι οφειλές του ΑΣΥΜΑ Άρη υπάρχουν και περνάνε από δικαστήρια και υπάρχει το θέμα ότι όπου βρεθούν τα χρήματα ισχύρας τρίτων να κατάσχονται. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο δεν το γνωρίζει ο κόσμος του Άρη. Και είμαι υποχρεωμένος να το καταθέσω ότι αυτά τα θέματα τρώνε την ταμιακή άνεση που θα μπορούσε να έχει ο ΑΣΥΜΑ. Δεν έχει καμία ταμιακή άνεση.
από όπου μπορούμε να αναζητήσουμε λεφτά και μπορεί να δημιουργηθεί μια βοήθεια, παρεμβαίνουν τα δικαστήρια, οι δικηγόροι και οι άνθρωποι στους οποίους οφείλονται χρήματα. Μάλιστα, κατανοητό. Είναι κάτι που πρέπει καθημερινά ουσιαστικά να το αντιμετωπίζετε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Άλφα Σιγμάρης. Και πραγματικά πρέπει να στηριχθούμε σε αυτό που δημιουργούμε τώρα και στη σχέση με τον κύριο Καρυπίδη και στη σχέση με τον κύριο Λάσκαρη και με πολύ καλούς νομικούς και αθλητικούς νομικούς και φοροτεχνικούς νομικούς για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα θέματα που απασχολούν τον Άλφα Σίγμα. Ελπίζοντας φυσικά ότι πολύ σύντομα, σε λίγους μήνες, δεν θα έχετε και το ποδόσφαιρο στη σκέπη σας. Θα βρει το δρόμο του, θα γίνει καινούργια εταιρεία και θα έχετε έτσι ένα βάσανο, αν θέλετε, λιγότερο. Εντάξει, είναι κάπως έτσι όπως το λέτε, αλλά και αυτή τη στιγμή ο κ. Καρυπίδης το καλύπτει αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν έχετε τίποτα επιπλέον δουλειά στον ΑΣ. Καλύπτεται το σύνολο που αφορούν τον ποδοσφαιρικό Άρη, έτσι, αλλά έχουμε και άλλα τμήματα. Ναι. Έχουμε και ακαδημίες να ασχοληθούμε στο ποδόσφαιρο πάντα. Ναι. Με τα τμήματα υποδομής, τι γίνεται του ποδοσφαιρου? Αυτές οι δύο τις ομάδες εκεί τις ανέλαβε τελικά ο κ. Καρυπίδης ή είναι ακόμη στον Άρη τέχνη? Κοιτάξτε, βάσει του συμφωνητικού που κάναμε, είναι υπεύθυνος ο κ. Καρυπίδης. Το ήθελε, το αναζήτησε. Τώρα υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί ο ΑΣ να βοηθήσει με το κλίμα και τα πράγματα και τη δυνατότητα που έχει και θα το κάνουμε. Δηλαδή βοηθάμε και εμείς ΑΣ σε όλο το θέμα του ποδοσφαίρου από όπου μας ζητηθεί. Μας ζητήθηκε ήδη να καλύψουμε το θέμα της K15-K17 και να προχωρήσουμε προς αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Θα τη βοηθήσουμε την ιστορία. Γιατί είναι ο ρόλος του ΑΣ αυτός. Ναι, σωστά. Να προωθεί δηλαδή κάθε παιδί που αθλείται και εφόσον υπάρχει ταλέντο να μπορεί να προχωράει, να έχουμε τις υποδομές έτοιμες, να υποδεχθούμε τα πολύ καλά αυτά άτομα τα οποία μπορούν να εξελιχθούν σε μονάδες. Μιλήσατε, κύριε Ψηφίδη, για έναν αριθμό μελών που είναι ο στόχος σας. Μιλήσατε για 10.000. Δεν είναι τυχαίο το νούμερο. Ασφαλώς αναφέρεστε, κάνατε την αντιπαραβολή με το ότι κάποια στιγμή είχε πάνω από 10.000 μέλη η κοινωνία μελών του Άρη. Το είπατε και προηγουμένως. Αυτό σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσετε κατά κάποιο τρόπο και τα μητρώα της κοινωνίας μελών του Άρη για να προσελκύσετε κόσμο που ήταν γραμμένος κάποια στιγμή στην κοινωνία μελών του Άρη αλλά δεν είναι στον Ερασιτέχνη, ούτως ώστε από εδώ και πέρα να γραφτούν όλοι στον Ερασιτέχνη? Μα τι είναι αυτή τώρα, δεν είναι καλή κουβέντα αυτή να την τοποθετούμε. Ένας Αριανός είτε ήταν στη Λέσχη Φίλων του Άρη είτε στη μετέπειτα κοινωνία μελών είτε στον ΑΣ είναι Αριανός, τον Αριανό ψάχνουμε. Προς Θεού τώρα, δηλαδή, τι σημασία έχει αν ήταν κοινωνία μελονάρι, είναι ΑΣ, είναι ποδόσφαιρο, είναι μπάσκετ. Ναι. Ο Αριανός πρέπει να ανοίξει και βέβαια θα τους αναζητήσουμε όλους. Τους Αριανούς ψάχνουμε, ο Αριανός πρέπει να γίνει μέλος μας για να μας βοηθήσει. Ναι, σας το ρωτάω κύριε Ψηφίδη, γιατί πολύ απλά η κοινωνία μελών του Άρη, η οποία ουσιαστικά δεν υφίσταται, απλά για τις ανάγκες της εκαθάρισης εξακολουθεί να παραμείνει ακόμη ως φυσικό πρόσωπο. Υπήρξε μια ανακοίνωση, μια τοποθέτηση του κυρίου Μισιρλή ότι λειτουργεί κανονικά και ότι δεν σκοπεύει να δώσει καμία κατάλογο και καμία λίστα με τα μέλη στον Ερασιτέχνη. Λες και μιλάμε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, για κάποια άλλη ομάδα. Μιλάμε για Αριανούς, έτσι δεν είναι? Μα τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή πάλι μου επαναλαμβάνεται, δηλαδή τι θέλει να πει ο κ. Μισιρλής? Δηλαδή μιλάει σε Ηρακλειδείς ή σε Παοξίδες ή σε Απολλωνιστές? Εσείς για Αριανούς δεν μιλάμε. Ακριβώς. Εμείς τον Αριανό να αναζητούμε. Αυτό θέλουμε να έρθει κοντά μας. Τώρα, πού θα βρούμε τη διεύθυνσή του ή το αυτό, τώρα αυτό τι ενδιαφέρει, πώς θέλει τώρα. Εντάξει, να το καταλαβαίνω, είναι κατανοητό, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Από μόνος του ο κύριος που αναφέρατε, από μόνος του έπρεπε να δει και να πει, έχω 10.000 ή 10.000 διευθύνσεις, πάρτε τες. Ναι. Πάρτε τες. Αυτούς περιμένω να μας στηρίξουν. Και τι, ακούμε άλλα πράγματα, δεν κατάλαβα, για άλλη ομάδα μιλάμε. Ναι, εντάξει. Δεν χρειάζεται να το συνεχίσουμε παραπάνω. Νομίζω έτσι, γίνεται απόλυτα κατανόητο.
Γίνεται απόλυτα κατανοητό. Εκεί με την εκαθάριση ασχολείστε καθόλου, κύριε Ψηφίδη, είναι θέμα που ασχολείται πλέον ο κύριος Καρυπίδης και η νομική? Κοιτάξτε, είναι 10 μέρες τώρα που υπογράψουν το συμφωνητικό και μέσα είναι, υπάρχει άρθρο του συμφωνητικού και κακώς που δεν έγινε καθόλου κουβέντα εχθές, είναι ότι ο κύριος Καρυπίδης αναλαμβάνει τα πάντα που αφορούν την εξέλιξη της στόχευσης και η οποία πρέπει να κλείσει, σας πληροφορώ, μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο, ναι, και θα κλείσει, ναι, γιατί δεν θέλουμε να ανησυχούμε μήπως, ξέρω εγώ, κάποιος από την Αθήνα ή κάποιες ιστορίες μπουν στη μέση και δεν καταφέρουμε να γίνουμε ανώνυμη εταιρεία, έτσι. Ναι, σίγουρα, μάλιστα, το είπαμε αυτό ότι πρέπει να καθαρίσει. Μάλιστα. Και το έχει αναλάβει ο κ. Καρυπίδης. Και υπάρχει και ένα δικαστήριο, νομίζω, και την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη, για το ρήσιο, για το τίμημα, για το ποσό του πληστηριασμού. Μαζί του, γενικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα δώσετε βάση πάρα πολύ μεγάλη το προσεχές διάστημα στην εκαθάριση και στην παράτωσή της. Αυτό που σας λέω είναι ότι αν μας ζητηθεί οτιδήποτε στο ΑΣ, θα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε την πλάτη που θα χρειαστεί. Δεν είναι όμως δικό μας θέμα το ΑΣ, αλλά ό,τι χρειαστεί, το υπόσχομαι τώρα και προς τους ακροατές σας, ότι ο ΑΣ θα βοηθήσει σε ό,τι του ζητηθεί για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε, να τελειώσουμε. Μέχρι τον Απρίλιο πρέπει να τελειώσουμε. Έχουμε νομική συμβουλή η οποία μας λέει και μας προστάζει να καθαρίσουμε τα θέματα όλα και να τελειώσουμε μέχρι τον Απρίλιο. Και πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Μέχρι τώρα αυτό είναι, έτσι. Ναι, ναι. Και πριν τη θέσιμη συζήτηση ήταν και μέλη που τους αφορά κοντά στον κύριο Καρυπίδη και έγιναν συζητήσεις κατάλληλες και προχωράνε όλα πολύ καλά. Και ο στόχος είναι να το έχουμε τελειώσει. Μάλιστα. Ωραία. Να σας αφήσω λίγο να ξεκουραστείτε, γιατί μας λέγατε και χθες στο περιθώριο της εκδήλωσης ότι κουραστήκατε αρκετά τις τελευταίες μέρες. Ναι, ναι, ναι. Έχω και κάποια ηλικία, έτσι. Έχω γίνει και 70 χρονών. Δεν έχουμε τις δυνάμεις τις παλιότερες και τώρα θέλει και λίγο ξεκουράσει. Πραγματικά κουραστήκαμε. Ναι, αλλά σας λέγανε τώρα, κύριε Ψηφίδη, να πάρετε το αγωνιστικό και να κάνετε μια ανάβαση ή μια κατάβαση. Δεν νομίζω να είχατε πρόβλημα. Κοιτάξτε, είναι καθιστικό το σπορ, έτσι. Μην μου πείτε να κάνω πολλά χιλιόμετρα μόνο. Αλλά αν είναι για 5-10 χιλιόμετρα, πολύ ευχαρίστως. Δεν έχω πρόβλημα. Να και ένα κοινό θέμα που έχετε με τον κύριο Καρυπίδη. Του αρέσει πολύ η ταχύτητα και τα γρήγορα αυτοκίνητα, έτσι δεν είναι? Έχετε ένα κοινό σημείο? Εγώ είδα ότι είναι ιδιοκτήτης μιας πάρα πολύ ωραίας Porsche 998 και το συμπάθησα από αυτό, αλλά το ρώτησα, λέω, σας πού τρυπάει αυτός? Μεταξύ Αθήνας, Βέρειας και Θεσσαλονίκης κινείται με υψηλές ταχύτητες. Και του είπα ότι θα τον ελέξω, δεν τον έχω δει να οδηγάει. Κάποια στιγμή... Ρώτησα όμως, είσαι γρήγορος? Και μου λέει, είμαι, μου αρέσει. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπείτε συνοδηγός για να του δείξετε λίγο τα κατάτοπια. Κοιτάξτε, έχουμε κάποιες κατηγορίες στην οδήγηση. Σίγουρα ο κύριος Καρυπίδης ανήκει στην κατηγορία της σπορ οδήγησης. Άλλο είναι η αγωνιστική οδήγηση όμως, έτσι. Έχει διαφορά. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με το θέμα της αγωνιστικής οδήγησης. Εκεί θέλει εμπειρίες και θέλει συμμετοχές για να την αποκτήσει και δεν τον έχω δει να συμμετέχει πουθενά. Μάλιστα. Ωραία, έτσι απλά για να την ελαφρύνουμε την κουβέντα λίγο στο τέλος και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είχατε την ευκαιρία. Χαίρομαι πάρα πολύ να είστε καλά και ο Άρης μας να μπορέσει να στηριχθεί και να προχωρήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας.